Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Μάγκερ με το Backpack. Είμαστε Ρίμινοι, ήρθαμε Ρίμινοι από Τσεζένα με το τρένο και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη στάση για να πάμε Σαν Μαρίνο. Το εισιτήριο από το Ρίμινι για το Σαν Μαρίνο κοστίζει 5 ευρώ. Μπορείς να βγάλεις εισιτήριο είτε μέσα από τον οδηγό είτε από το κατάστημα. Έχει ένα καταστηματάκι εδώ πέρα που πουλάει καπνό και τέτοια και πουλάει και εισιτήρια. Χρώνει μια μικρή προμήθεια. Και το λεωφορείο φεύγει από εδώ πέρα κάθε μία ώρα και κάτι. Ο μύθος λέει ότι το Σαν Μαρίνο δημιουργήθηκε γύρω στο 300 μετά Χριστόν από έναν εξόριστο χριστιανό λιθοξό, τον Μαρίνο, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην περιοχή και έχτισε εδώ πέρα ένα μοναστήρι. Κάποιες γενικές πληροφορίες για το Σαν Μαρίνο. Το Σαν Μαρίνο, το οποίο αναφέρεται ως Δημοκρατία του Σαν Μαρίνο ή Γαλλινοτάτη του Σαν Μαρίνο, είναι η πιο παλιά δημοκρατία στον κόσμο. Έχει έκταση περίπου 61 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό, wow, 34.000. Είναι η πέμπτη μικρότερη χώρα σε όλο τον κόσμο και η τρίτη μικρότερη χώρα της Ευρώπης. Και τα fun facts του Σαν Μαρίνο είναι ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ official αγώνα στο ποδόσφαιρο σε καμία διοργάνωση. Έχει κερδίσει μόνο μία φορά φιλικό μας με το Liechtenstein το 2014 νομίζω. Και από τις 11 συμμετοχές η Eurovision έχει περάσει το τελικό 3 φορές. Και νομίζω 2 φορές ήταν τελευταία, είχε βγει τελευταία στον ημιτελικό. Είμαστε στην κεντρική πλατεία του Σαν Μαρίνο. Λοιπόν, πίσω μας είναι το κεντρικό κτίριο της κυβέρνησης εδώ πέρα στο Σαν Μαρίνο, η οποία μάλιστα αποτελείται από 60 κάτι βουλευτές και δύο προέδρους, οι οποίοι πρέπει να αλλάζουν κάθε 6 μήνες. Έχουν ίδια εξουσία και απλά για κάποιο λόγο αποφάσισαν ότι πρέπει να κάνουν εκλογές κάθε 6 μήνες. Χαζί, ναι. Ξέρουμε γιατί, όχι. Είναι ένα από τα ελάχιστα, αν όχι το μοναδικό κοινοβούλιο, στο οποίο μπορείς να μπεις μέσα. Μία φορά το μήνα έχουν συνεδρίαση, δεν μπορείς να μπεις. Αυτό. Πήγαμε να μπούμε στο κυβερνητικό μέγαρο, στη Βουλή, και προφανώς πετύχαμε τη μέρα που έχουν συνεδρίαση. Αλλά μου είπε ότι όλη την εβδομάδα θα είναι έτσι αυτή. Οπότε μπορεί να μην είναι σήμερα. Οπότε ναι, είμαστε λίγο άτυχοι, αλλά δεν πειράζει, προχωράμε. Στους 10 κάτι πύργους που αρχικά υπήρχαν στο Σαν Μαρίνο, αυτή τη στιγμή οι βασικοί είναι 3 που μπορούμε να επισκεφτούμε. Βρισκόμαστε στην άκρη τώρα της πόλης του Σαν Μαρίνο. Ουσιαστικά έχουμε φτάσει στο σημείο που μπορούμε να δούμε τη θέα καλύτερα και πίσω μας μπορεί να διακρίνει κανείς τον πρώτο από τους 3 πύργους. Κάθε φορά που νομίζω ότι είσαι στο πιο ψηλό σημείο, πάντα υπάρχει και ένα ψηλότερο σημείο εδώ πέρα. Γενικά, προετοιμαστείτε για πολλή ανάβαση, για όμορφα σοκάκια, για πολύ ωραία θέα και αρκετούς τουρίστες. Φτάσαμε στο πρώτο σταθμό του μονοπατιού, δεν είναι πολύ μακριά. 300 μέτρα είναι από την αρχή. Secondo torre chiusa, però potete fare il passo delle streghe uguale. Tutto sempre con quel biglietto. Η είσοδος για όλα τα μουσεία είναι 8 ευρώ. Είναι πολύ καλή τιμή. Κατά την άποψή μου, γιατί μπορείς να πας σε 3-4 μουσεία και να επισκεφτείς τους πύργους όταν αυτή είναι ανοιχτή. Και η θέα σε ανταμείβει. Είμαστε μέσα στον πρώτο πύργο και μπορούμε να ανέβουμε πάνω στον πύργο. Για να ανέβεις, υπάρχει αυτή εδώ πέρα η σκάλα, η οποία δεν είναι πιο safe. Είμαστε στο πάνω μέρος του πρώτου πύργου. Θα πάμε κι άλλο πάνω γιατί σας είπα. Στο Σαν Μαρίνο, όποτε νομίζεις ότι είσαι πιο πάνω από όλους, πάντα υπάρχει πιο πάνω. Και υπάρχει και ο δεύτερος πύργος, ο οποίος είναι πίσω μου αυτή τη στιγμή. Πού σας κατά είναι, εκεί. Δεν μπορούμε να πάμε αυτή τη στιγμή γιατί είναι κλειστός, μας είπανε. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 750 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Γιατί η πόλη του Σαν Μαρίνο είναι στα 670, σύν ότι έχουμε ανέβει αρκετά. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο, είμαστε στο πιο ψηλό σημείο αυτής της χώρας. Που δεν μπορεί να πάει κανείς πιο ψηλά. Α, γίνεται, αν κάνεις έλξη. Hey.
κατευθυνόμαστε προς τον δεύτερο πύργο, ο οποίος αυτή την περίοδο είναι κλειστός και δεν μπορούμε να μπούμε. Γι' αυτό θα έρθεις εδώ πέρα. Δεν έχει τόσο πολλά πράγματα να δεις ώστε να κάτσεις 2-3 μέρες. Κάποιοι έρχονται για περισσότερο. Εκτός αν θέλεις να επισκεφτείς και τα άλλα χωριά και όχι μόνο την πόλη του Σαν Μαρίνο, που okay, προφανώς δεν είναι το ίδιο κάτω. Εμείς θα παραμείνουμε στην πόλη του Σαν Μαρίνο, καθώς ήρθαμε για περίπου 7-8 ώρες. Έχουμε έρθει στο πιο cool μέρος για άραγμα που έχω έρθει στη ζωή μου. Η θέα είναι αυτή. Και το τραπέζι και τα σκαμιά είναι πέτρινα. Θα σύστηνα να έρθετε εδώ πέρα, έτσι, καλοκαιρινούς μήνες και όχι χειμώνα, γιατί μόλις πέσει λίγο η θερμοκρασία και αρχίσει και φυσάει, βγάζει μια ψύχρα. Φτάσαμε στον πύργο 2 και τώρα πάμε στον πύργο νούμερο 3. Από τον πύργο 1 στον πύργο 2 είναι γύρω στα 5 λεπτά. Από ό,τι βλέπω, ο πύργος 3 είναι αρκετά πιο μακριά. Και αυτός εδώ είναι ο τρίτος και τελευταίος πύργος. Τώρα θα κατέβουμε από εδώ κάτω για να γυρίσουμε σιγά σιγά προς την πόλη. Έχω το χάρτη. Είμαστε σε ένα μουσείο με νομίσματα, το οποίο είναι μέσα στην τιμή της κάρτας. Επόμενη στάση είναι Next Stop, μια γκαλερί. Πάντως, σε όλα αυτά μπορούμε να πάμε με το εισιτήριο που ήδη έχουμε και κοστίζει μόλις 8 ευρώ. Πήγαμε στο National Gallery, είναι σύγχρονη τέχνη, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα προφανώς. Παρά το μικρό μέγεθος της πόλης, το San Marino έχει αρκετά εστιατόρια, κυρίως τουριστικά. Εμείς καθίσαμε σε ένα καφέ μπαρ που προσπαθούσε να γίνει και πιτσαρία, μόνο και μόνο για τη θέα που είχε. Το ζυμάρι ήταν σίγουρα ετοιματζίδικο, αλλά οι προσδοκίες ήταν έτσι κι αλλιώς μηδαμινές. Καλύτερα από την περίμενα. Να μην εκτιμήσω. Και κάπως έτσι βασικά θα πάει μια τυπική τουριστική μέρα στο Σαν Μαρίνο. Λίγο sightseeing το πρωί, μια βόλτα στην παλιά πόλη, φαγητό και επιστροφή στο Ρίμινι. Φάγαμε και τώρα σιγά σιγά. Ήρθε η ώρα να πάρουμε το λεωφορείο. Είδαμε αρκετά πραγματάκια. Σίγουρα δεν τα είδαμε όλα, έχει πολύ παραπάνω πράγματα να δούμε. Να σημειωθεί ότι πήγαμε μέσα Απριλίου και το τελευταίο λεωφορείο για Ρίμινι ξεκινούσε στις 7 και 4 το απόγευμα, οπότε ο χρόνος είναι περιορισμένος. Και κάπου εδώ, αυτό το επεισόδιο του Μάγερ με το backpack έφτασε στο τέλος του. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά και τι άλλο, να ταξιδεύετε. Πρέπει να κάνουν οι friends που βλέπουν αυτό το βίντεο. Σταματήσουν να το βλέπουν. Like, subscribe με κουδουνάκι. Αφήστε και ένα σχόλιο.